δικό σας μιλώ, εγώ ξέρετε, βασική μου δουλειά ήταν πολιτής. Αυτή είναι η δουλειά μου, έτσι. Να, και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Ο κ. Τσίπρας το θεωρεί κατηγορία ότι με λέει τηλεβιβλιοπόληση. Δεν έχει φαντάμε αν τον βάλω στην εκπομπή να πουλήσει κανένα βιβλίο, θα πουλήσει ούτε χαρτί. Α, δεν έχει σημασία αυτό, το προσπερνάω. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Ακούστε κάτι. Σκέφτομαι εσά στην ασφαλιστική αγορά τώρα, Απρίλιο του 19, έχοντας μπροστά σας τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που θα εκτοξεύσει την οικονομία, που θα βγάλει τις αγγυλώσεις, που θα μειώσει τη γραφειοκρατία και που θα επιτρέψει επιτέλους αυτός ο κλάδος στην Ελλάδα να αναπτυχθεί. Σας ζηλεύω για αυτό που θα ζήσετε. Διότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όπως θα δώσουμε μάχη για να ανέβει η ελληνική οικονομία σε όλα τα επίπεδα, δεν ξέρουμε εσάς, κύριε Ρέτσο, με τα ξενοδοχεία, μην ανησυχείτε. Εσάς έχουμε ιδιαίτερα δυναμία. Λοιπόν, γιατί βλέπω εκεί που συναντιέστε εκεί με τον πρόεδρο και λέτε διάφορα και τον κύριο Φεσά. Λοιπόν, άρα, εμπιστευτείτε μας. Ξέρουμε τι κάνουμε. Δεν θα υπάρξει καμία κίνηση που θα προκαλέσει την κοινωνική έκρηξη που ονειρεύεται ο κύριος Πετρόπουλος. Δεν θα υπάρξει καμία τέτοια κοινωνική έκρηξη. Δεν θα ευνηδιάσουμε κανέναν. Το σύστημα θα έχει σταθερούς κανόνες, θα έχει καθαρούς κανόνες, αλλά θα έχει προοπτική. Αυτό που λείπει από την Ελλάδα σήμερα. Η ελπίδα που θα έρχονταν έφυγε, αλλά η προοπτική έρχεται και θα είναι ωραία. Να είστε καλά.